Ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου, άνω των 4 στρεμάτων, δίνει νομοσχέδιο το οποίο αφήνει παράθυρο οικοδόμησης εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις με την παράλληλη καταβολή περιβαλλοντικού τέλους. Αυτό λοιπόν το οποίο περιμέναμε μετά από τις δύο αποφάσεις του ίδιου Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έβαζαν φρένο στα εκτός σχεδίου δόμησης κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσηματα άνω των 4 στρεμάτων, δεν είχαν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ή σε χαρακτηρισμένη οδό. Έρχεται λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία αναμένουμε βέβαια και να τη δούμε. Για κάτω από τα 4 στρέμματα έχει χαθεί οριστικά το δικαίωμα να χτίσει κάποιος, για πάνω από τα 4 στρέμματα λιγοστεύουν οι περιορισμοί. Να δοθεί παράταση για την έκδοση άδειας για τα ακινήτα εκτός σχεδίου άνω και κάτω των 4 στρεμμάτων, τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, με τον Κώστα Ράπογλου να αναφέρεται και στην υποβάθμιση για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων, για τα οποία δεν έχει δοθεί λύση. Αυτό που ζητάμε εμείς καταρχήν σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι να δοθεί μια τριετής παράταση για να μπορέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να βγάλουν άδεια στο ακίνητό τους για να μην χάσει την αξία τους, να μπορέσουν να το κάνουν. Ενώ προγραμματίζονται τα τοπικά πολεοδομικά και καλώς προγραμματίζονται, πηγαίνουμε σε ένα ξαφνικό θάνατο το κατά παρέκκληση άρτια και οικοδομήσεων. Τώρα πάμε σε μια πάλι διαδικασία μεταβατική, στην οποία πριν το ξαφνικό θάνατο. Άρα έχουμε λοιπόν μια αναστάτωση στην οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην κοινωνία και στην κτηματαγορά. Θα έπρεπε, αυτό που είχαμε κάνει εμείς ως πρόταση ήταν όπου ολοκληρώνεται το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, πλέον θα έχουμε τη χρήση που χτίζεται. Άρα από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση οικιστικής ανάπτυξης. Όλη η επικράτεια θα αποκτήσει σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια, μέσω των οποίων διαθετείται το χρόνιο πρόβλημα χαρακτηρισμού δημοτικών δρόμων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου για το 2024, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντική χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια επανάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά την πολεοδόμηση της χώρας. Αυτά έχουν ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο οι διαγωνισμοί. Έχουν προχωρήσει, σας είπα, αρκετές σε ολόκληρη τη χώρα. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το 2025, όπου τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, οι κύκλοι της αγοράς καυτηρίασαν τις σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες επέκτασης του σχεδίου πόλης του Ηρακλείου, εκτιμώντας ότι θα χαθούν αρκετά χρόνια ακόμα. Εκτιμώ προσωπικά ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά για τις περιοχές του Ηρακλείου δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες καμία επέκταση σχεδίου πόλης. Αλλαγές δρομολογούνται και στο ζήτημα των κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες εντοπίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ στη συνέχεια θα κατεδαφίζονται. Πρόκειται για τα αυθαίρετα νέας γενιάς από το 2010 και μετά, ενώ η ευθύνη για τις κατεδαφίσεις μεταφέρεται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών. Και ο έλεγχος πλέον περνάει στην κεντρική διοίκηση που θα κατεδαφίζονται με διαδικασίες εξπρές τα νέας γενιάς αυθαίρετα. Θα φτιαχτεί ένα παρατηρητήριο αυθαίρετης δόμησης, το οποίο θα είναι στην κεντρική εξουσία, το οποίο τουλάχιστον από αυτά τα οποία υπόθηκαν ότι μέσω του ψηφιακού χάρτη, του οποίου δεν υπάρχει βέβαια γιατί δεν είναι ολοκληρωμένος, έχω κάθε επιφύλαξη το πώς θα λειτουργεί στη συνέχεια μετά και πώς θα υπάρχει αυτή η fast track, ας πούμε, διαδικασία όταν εντοπίζεται ένα αυθαίρετο μέσω των αεροφωτογραφιών ή μέσω των drones.